κοιτάει ο γέροντας, λέει, εσύ παιδάκι μου, γιατί είσαι τόσο στενοχωρημένος? Και του λέει ένας φίλος του γέροντα, λέει, δεν έχει κανένα στη ζωή ορφανός, και ένα, λέει, φίλο που είχε καλό, έφυγε και πήγε στην Αυστραλία. Και τώρα, λέει, είναι μόνος του. Αχ, παιδάκι μου, λέει, πόσο τυχερός είσαι εσύ. Το είπε μία φορά ο γέροντας, το είπε δύο, το είπε πέντε, πόσο τυχερός είσαι εσύ. Και ο άλλος, ο Θρασής, λίγο φίλος του, του λέει, γέροντα, τι λες τώρα, γιατί είναι τυχερός? Να βρε, παιδάκι μου, λέει, ένας που είναι μόνος του μπορεί να φτιάξει την καλύτερη παρέα. Πώς, ρε γέροντα, θα τη φτιάξει αυτή την καλύτερη την παρέα? Να βρεις, του λέει, έναν φίλο Άγιο. Και όχι μόνο ένα, λέει, και δυο και τρεις και πέντε Αγίους. Και πώς, ρε γέροντα, τους κάνουμε τους Αγίους φίλους μας? Αλλά εύκολο είναι. Κάθε μέρα, λέει, έχουμε τόσους Αγίους. Να παίρνετε, λέει, να διαβάζετε τη ζωή τους και μόλις τελειώσετε να διαβάσετε το βίο του καθενός, να του πείτε, λέει, θέλω να σε κάνω Άγιο, θέλω να σε κάνω φίλο. Θα πείτε στον ένα, θα πείτε στον άλλον, θα πείτε στον άλλον, ού, λέει, κάποιοι θα γίνουν φίλοι. Οι Άγιοι, λέει, το θέλουν να είναι φίλοι μας. Θα ρω πως στις μέρες μας είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί συνεχώς φτιάχνονται και καινούργιοι Άγιοι. Δεν μας έφταναν οι παλιοί που είχαμε και ήταν μπόλικοι. Τώρα κάθε τόσο η Εκκλησία μας τσουπ μας βγάζει και ένα καινούργιο Άγιο. Και τι Άγιοι είναι ο ένας και ο άλλος. Άγιοι σπουδαίοι, αλλά και Άγιοι που μας δείχνουν την ανθρωπιά, την καλοσύνη, την αγάπη, τη χαρά, το χαμόγελο. Ποιος είδε το γεροπορφύριο και δεν του έμεινε μπροστά του στα μάτια του συνέχεια εκείνη η τρέλα και το χαμόγελο την οποία είχε? Θα σας πω ένα γεγονός που τον είδα στο Άγιον Όρος. Μία φορά τον είδα, αλλά πιο χαρούμενο δεν θα μπορούσα να το δω. Περπατούσαμε να πάμε με τα ανήψια μου στον Γεροεφραίμ που γιόρταζε την Κυριακή, τον Κατουνακιώτη. Ήταν κατάκητος, τελείωσε, αφασία είχε, δεν επικοινωνούσε. Περνάμε μέσα από ένα ερυπωμένο καλύβι που είναι εκεί ανάμεσα από τους Δανειλαίους και από τα Κατουνάκια. Μπροστά πήγαινε ένα το ανιψάκι μου, το μικρό, και βγαίνει με μια απορία από το καλύβι. Θείο, μέσα έχει έναν άγγελο. Κατευθείαν εγώ το, δεν ήμουν ο παπάς τότε. Λέω, Θεέ μου, τώρα μην μας μπλέξει με τέτοια, εμείς τι να το κάνουμε αυτό τώρα, μα είναι. Λέω, έκανα το σταυρό, λέω, μη. Και τι να δω, μπαίνουμε μέσα, ένα γεροντάκι να χοροπηδάει που μας είδε. Σαν παιδάκι να χοροπηδάει συνέχεια. Και μόλις μας είδε και μας χαιρέτησε, τα ανήψια μου, τον αδερφό μου που ήταν ήδη παπά, τον παπά Κώστα, και μένα. Και μάλιστα, λέει, καλό στους παπάδες. Εγώ δεν είμαι ο παπάς ακόμα. Τι να πω τώρα. Και τι κάνει ο γλυκούλης μας ο Άγιος. Και τώρα, λέει, τι να σας κεράσω, μωρέ, που ήρθατε εδώ, λέει, στο καλυβάκι μου. Τι να σας κεράσω που δεν έχω τίποτα. Και λέει στον ανιψιό μου, πήγα πάνω στο πεζούλι και κατέβασε εκείνο το κλονάρι από τη μουριά. Φέρνει λοιπόν το κλονάρι και είχε μούρα πάνω και αρχίζει και μας βάζει στο στόμα στον καθέναν. Τέσσερις εμείς, αφού μας έβαλε από τέσσερις πέντε φορές, παίρνει ένα και ο γέροντας, το βάζει στο στόμα του. Ας το τώρα ήσυχα, γιατί δεν είναι μόνο για μας, είναι και για άλλους επισκέπτες. Και μόλις τάφησε τρία-τέσσερα πουλιά που είχαν πάνω. Μας αγκάλιασε, μας ξαναγκάλιασε, μας χάιδευε. Τι χαρά
σας είδα και είδα και παππούλιδες και είδα και παιδάκια και είδα και αυτά. Και όταν βγήκαμε εμείς, βγήκε και αυτός έξω να πάτε στο καλό, στην ευχή της Παναγίας και να είστε πάντα χαρούμενοι. Αυτό δεν έλεγε, τη χαρά του δεν έβγαζε συνέχεια. Σήμερα τώρα εδώ είχαμε άλλη εκπλήξη. Πόσους Αγίους μας διάβασε σήμερα εδώ το Συναξάρι, αν το καταλάβαμε. Μυριάδες, όχι ένας, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, είκοσι, εκατό, διακόσι. Και Άγιοι, καλή μου φίλη και ρώτησα, που δεν τους ξέρα. Εγώ δεν τους ήξερα. Άγιοι λέει από τους Κέλτες και τους Γαλάτες, που απλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη και είχαν φτιάξει μοναστήρια και είχαν φτιάξει ενορίες και είχαν φτιάξει επισκοπές. Τώρα η ιστορία όμως τα μπερδεύει μετά. Πήγαν οι υπόλοιποι, σφάξανε και δεν χόρτασαν να σφάζουν. Μέσα σε αυτούς που σφάξαν ήταν και χριστιανοί, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αλλά οι Άγιοι όμως είναι Άγιοι. Και το Συναξάρι ήταν γεμάτο κι άλλους Αγίους. Οι Άγιοι λοιπόν υπάρχουν και είναι εδώ ζωντανοί. Οι Άγιοι είναι ζωντανοί. Δεν πέθαναν οι Άγιοι. Κανένας δεν αποθνίσκει. Αλλά μεταβεύει και λέει ο Παύλος εκ του θανάτου στην ζωή. Και αυτοί έχουν το προνόμιο να πήγαν στα ποδαράκια του Θεού. Και εκεί τι κάνουν, λέει μια άλλη φορά στο γέροντα. Τι κάνουν εκεί πάνω, βρε γέροντα, οι Άγιοι. Να βρε παιδί μου, λέει, σκέψου, σαν έναν τεράστιο πύργο που γύρω γύρω λέει έχει να βλέπουν από κάτω, πως είναι οι πύργοι, λέει, πάνω η ταράτσα. Και τι κάνουν οι Άγιοι οι γέροντα. Κάθονται εκεί, λέει, και αγναντεύουν εμάς πότε θα τους ζητήσουμε. Όλοι, λέει, οι Άγιοι, όλοι οι άγγελοι, δύο πράγματα κάνουν. Ένα, δοξολογούν το Θεό ακαταπαύστος και το δεύτερο όμως μας περιμένουν πότε θα του μιλήσουμε του Αγίου. Και λέει μόλις του μιλήσουμε κατευθείαν ακούει και κατευθείαν δεν το κάνει ο Άγιος το θέλημα που θα το ζητήσουμε. Πάει και το παίρνει από το Χριστό και μας το φέρνει κάτω στη. Αλλά επειδή λέει, τι λέμε για πολλούς Αγίους, η παρησία αυτός, τον ακούει ο Θεός. Για αυτούς λοιπόν τους Αγίους, να μιλάμε μαζί τους. Και σήμερα που είναι μέρες δύσκολες, σαν μου πότε δεν ήταν οι μέρες δύσκολες, να μιλάμε στους Αγίους. Ένα θα σας πω και τελειώνω. Αυτό που έφερα σήμερα, γιατί το ξέρει η Γερόντισσα ότι το έχω, γι' αυτό το έφερα, είναι το Άγιο Πότηρο το οποίο λειτουργούσε ο Παπατήχων. Ο Παπατήχων ήταν ο γέροντας, ο πνευματικός του Πατρός Παϊσίου και του Παπαφώτη του Λαβριώτη. Δύο Άγιοι αετοί και οι δυο. Και ο γέροντάς τους μεγαλύτερος αετός που θα δει η ώρα του και αυτός να αγιοποιηθεί και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλο σεισμό πνευματικό όταν θα αγιοποιηθεί ο Παπατήχων. Το Αγιοπότερο λοιπόν αυτό όταν λειτουργούσε, λέει, τι έκανε, πετούσε με αυτό. Όταν είχε, το λέει και ο Γιώργος Παΐσιος στη ζωή του Παπατήχων, όταν κρατούσε, λέει, το Αγιοπότερο δεν πατούσε κάτω. Και πολλές φορές έφευγε να πάει αλλού να κοινωνήσει ποιους, τους αόρατους ασκητές. Στο Άγιον Όρος υπήρχαν αόρατοι ασκητές και υπάρχουν ακόμα. Ίσως μέσα σε αυτούς ήταν και ο γέρο Ιωσήφ ο ησυχαστής. Αυτοί λοιπόν ζούσαν στις σπηλιές και ζούνε στις σπηλιές, δεν τους επισκέφτεται κανένας, παρά μόνο τους πάει φαγητό, ό,τι καλογερικό φαγητό θα φάνε το παξιμαδάκι τους και το φρούτο τους, ο άγγελος. Αλλά τη Θεία Κοινωνία όμως δεν τους την πάει άγγελος. Τους την πάει παππούλης, άνθρωπος. Και πήγαινε λοιπόν ο Παπαντήχων
και κοινωνούσε με αυτό το σάλα της ασκητές. Και όταν το ρωτούσε ο ψάλτης του που μου έφερε και το Άγιο Ποτήριο, «Πού πας, μωρέ ευλογημένε», του λέει, «και χάνεσαι από τη λειτουργία, 3 ώρες να γυρίσεις». «Να βρε Μάρκο μου, εκεί απέναντι», λέει, «πάω». Το απέναντι από την Καψάλα, όσοι ξέρετε, στον Άθωνα, είναι 6-6,5 ώρες με τα πόδια. Και να ανεβείς και πάνω που ήταν οι σπηλιές, κάπου μέσα στο βουνό θα ήταν, πόσες ώρες. «Και πώς πας, βρε ευλογημένη», εκεί του λέει. «Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, ο αέρας με πάει. Κανα φτερό αγγέλο με πάει. Δεν το ξέρω. Αλλά σε παρακαλώ, η ταπείνωση τώρα. Μην το πεις αυτό όσο ζω. Γιατί θα με νομίσουν για χαζό και τρελό και πλανημένο». Και όταν μετακινήθη και ο γέρο Παΐσιος το έλεγε και άλλοι το έλεγαν που ήξεραν τον Παπατήχωνα. Σας έφερε λοιπόν το Άγιο Ποτήριο όσοι κοινωνήσατε και σας έφερα και 3 Άγια για ευλογία. Το λείψαν της Αγίας Υπομονής, ένα κομματάκι μικρό από το μοναστήρι της Κοσυφήνης, σας μου το έχουν δώσει, και το σταυρό που φορούσε ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης στο μαρτύριό του από τον κατασάρκα ανιψιό του. Και ένα ζωναράκι που φορούσε στη λειτουργία ο Παπαφώτης ο Τρελός, ο Παλαβός, αλλά μεγάλος Άγιος. Να σε ευχαριστήσω, βρε Φιλοθέη μου, πολύ πολύ όμως, και τις αδερφές εδώ. Τι τιμή και τι χαρά και τι ευλογία ήταν αυτή. Να είστε πάντα καλά και να μην αλλάξεις έτσι να είσαι. Έτσι θέλουμε να είστε. Με το χαμόγελο, με την υπομονή, με την ταπείνωση και με την πολλή αγάπη. Να ξέρετε κάτι, χωρίς αγάπη δεν σώζεται κανένας. Όλες τις ασκήσεις να κάνουμε, όλες τις προσπάθειες να κάνουμε, αν βγει η αγάπη από τη ζωή μας, δεν πάμε πανάδεισο. Αν έχουμε αγάπη πολύ, θα μας σκεπάσει ο Θεός και τις αδυναμίες μας τις υπόλοιπες και τα λάθη μας. Αλλά θέλει αγάπη όμως. Γι' αυτήν την αγάπη σταυρώθηκε ο Χριστός. Διευχών της Αγίας Πετρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός.